Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Μητρακόπουλος και εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Είμαι υπεύθυνος για την προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων σε Ελλάδα και Κύπρο και χαίρομαι για άλλη μια φορά που είμαι καλεσμένος να μιλήσω στο καταπληκτικό αυτό φόρουμ. Πραγματικά οι πληροφορίες που λαμβάνω είναι απίστευτες. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που πραγματικά μιλάτε. Για μένα είναι σε ένα άλλο πραγματικά επίπεδο. Και χαίρομαι πολύ γιατί παίρνω μία πάσα, την οποία θα μπορέσω και εγώ να μιλήσω για πώς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής ενός μιας αγροτικής επιχείρησης. Το πράσινο, το πιο μεγάλο πράσινο. Okay. Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Είμαστε ένα ευρωπαϊκό ίδρυμα που βρίσκεται, όπως ξέρετε, στο Λουξεμβούργο, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφοσιωμένο στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για όλες τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβάνουν βεβαίως και τις αγροτικές. Με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Ευρώπη, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα στοχευμένων προϊόντων για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κυμαίνεται από microfinance μέχρι κοινωνική χρηματοδότηση έως μεγάλα επιχειρηματικά κεφάλαια και βεβαίως χρηματοδοτικές εγγυήσεις επενδυμένα εγγυήσεις μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όπως γνωρίζουμε πολύ σωστά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και βασικό σημείο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι το 99,8% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρέχουν εργασία σε σχεδόν 95 εκατομμύρια συνανθρώπους μας, παράγουν 4,16 τρισεκατομμύρια ευρώ equivalent, ίσο με το 25% του ΑΕΠ των 27 χωρών μελών της Ένωσης και αντιπροσωπεύουν το 67% της συνολικής ευρωπαϊκής απασχόλησης. Άρα, εκτιμούμε πολύ τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνουν βεβαίως και των αγροτικών και τον ρόλο τους που παίζουν στην ευρωπαϊκή οικονομία και γι' αυτό προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησής τους. Εκτιμούμε όμως και το ρόλο των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και το ρόλο που δραματίζουν στην τοπική οικονομία. Αγροτικές ή μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να μην διαθέτουν την απαραίτητη πιστωτική ιστορία και οι τράπεζες να αδυνατούν να εκτιμήσουν το ποσό της αναμενόμενης ζημιάς, το expected loss που λέμε. Και γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα risk sharing, προϊόντα που επιμερίζουν αυτό το πιστωτικό κίνδυνο για την αντιμετώπιση κυρίως της έλλειψης πληροφορίας που μπορεί να έχει μια τράπεζα, που αναγνωρίζεται ως το βασικό πρόβλημα των τραπεζών στη χρηματοδότηση των αγροτικών επιχειρήσεων. Επίσης, προσφέρουμε ιδιαίτερα σημαντικά κεφάλαια, όπως και σημαντικά εργαλεία, όπως είναι τα capital relief, προϊόντα εκεί που μια τράπεζα μπορεί να έχει χαμηλούς δείκτες κεφαλαϊκής επάρκειας. Δηλαδή, να δυνατεί να δώσει δάνεια λόγω έλλειψης ίδιων κεφαλαίων. Και δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κεφάλαιο αρρωγής, όπως πρόσφατα κάναμε και με το Equifan, το μεγαλύτερο πρόγραμμα συμμετοχών στην Ελλάδα, που μπορεί να χρηματοδοτεί καινοτόμες επιχειρήσεις. Αλλά προσέξτε, δεν είμαστε τράπεζα, έτσι. Χρησιμοποιούμε όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούμε, δημιουργούμε νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, ώστε να βοηθήσουμε όλους τις μικρομεσαίους και όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο όπως μας έχουν δείξει οι ευρωπαϊκές έρευνες το 1 στους 4, αλλά και τους 5 που βλέπετε εδώ πέρα. Έτσι, τα προϊόντα μας λοιπόν τι κάνουν, μπορούν και πολλαπλασιάζουν τους διαθέσιμους πόρους χρηματοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Οι λύσεις μας ενθαρρύνουν τον δανεισμό ακόμα και σε πιο μεγάλες ρίσκου επιχειρήσεις, ακόμα και στις νέες επιχειρήσεις, ακόμα και στους νέους αγρότες. Και συνδυάζονται πάντοτε, βεβαίως, με τα υπάρχοντα προγράμματα επιχορηγήσεων. Μέσω του καθεστούς επιχορήγησης γνωρίζετε πολύ καλά ότι 1 ευρώ δημόσιου πόρου ούτε με 1 ευρώ επιχορήγησης, επιδότησης. Μέσω όμως του επιμερισμού, του προϊόντος επιμερισμού που έχουμε, μπορούμε 1 ευρώ της δημόσιας εισφοράς να το μοχλεύσουμε 5 και 6 και 7 φορές και όπως ακούσατε και από τον κύριο Αποστολόπουλο, 6 είναι αυτή τη στιγμή στο αγροτικό ταμείο που έχουμε. Επομένως, στοχεύουμε να δίνουμε, να προσφέρουμε λύσεις εκεί που υπάρχει το κενό χρηματοδότησης. Να καλλιεργούμε υφιστάμενα και νέα οικοσυστήματα.
να συνεργαζόμαστε με καθιερωμένους και νέους παρόχους χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων και δανείων, ιδιωτικών επενδύσεων, εθνικών κυβερνήσεων, τοπικών αναπτυξιακών τραπεζών, προκειμένου να αυξάνουμε τον αριθμό των τοπικών συνεργάτων μας, δανείζοντας και επενδύοντας σε όλους τους τομείς. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και περιορισμοί. Πολύ ωραία. Ο ελληνικός αγροτικός τομέας πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν νομίζω ότι περιμένατε εμένα να σας το πω. Το ξέρετε πολύ καλύτερα. Να επεκταθεί, να εξυγχρονιστεί, να γίνει πιο καινοτόμος, να προσαρμοστεί στις σημερινές κλιματικές αλλαγές. Η οικονομική κρίση και βέβαια και πρόσφατη κατάσταση με το COVID-19 και οι φετινές φυσικές καταστροφές έχουν δημιουργήσει λειτουργικά εμπόδια στους Έλληνες αγρότες στις προσπάθειές τους να καλέψουν αυτές τις ανάγκες, να προσαρμοστούν και να χρηματοδοτηθούν εκτός των επιχορηγήσεων. Η οικονομική κρίση και όχι μόνο δημιούργησε εμπόδια, όπως η έλλειψη περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν ως εγγύηση, ακόμα και η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων. Βάσει αυτής της καταστάσεως θέσαμε τρεις στόχους να πετύχουμε. Τη διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε καλύτερες συνθήκες για τους τελικούς δικαιούχους του γεωργικού τομέα, τον επιμερισμό του πιστωτικού κινδύνου για τους φίλους μας τις χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες και τον περιορισμό του επίπεδου των απαιτούμενων εγγυήσεων καθώς και του χρεωστικού επιτοκίου. Με την υποστήριξη λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ακούσατε από τον κύριο Αποστολόπουλο, δημιουργήθηκε το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα καινοτόμο πραγματικά για την Ελλάδα χρηματοδοτικό εργαλείο για την προώθηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Μέσα από το εργαλείο, μέσω του εργαλείου, προωθούμε την ενίσχυση της χρηματοδότησης βεβαίως, σε πολύ καλύτερες συνθήκες από τις κανονικές, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πάνω απ' όλα την αύξηση των εσόδων μέσω της μείωσης του χρηματοδοτικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές επιχειρήσεις. Το Ταμείο υποστηρίζει επενδύσεις στοιχείες γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω της δράσης 414 και επενδύσεις σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων μέσω της δράσης 4,424. Όπως γνωρίζετε και όπως είπε και ο κ. Αποστολόπουλος, το Ταμείο Εγγύησεων Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχει εγγύηση έως και 80% σε κάθε ένα δάνειο. Αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τον αγρότη να προσφέρουμε ένα εργαλείο το οποίο να μην χρειάζεται να βάλει 100% εγγύηση από τα πάγια του, από την ίδια συμμετοχή του. Προσφέρουμε δηλαδή λύσεις στις απαιτούμενες εγγυήσεις που ζητούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόλο μειώνουμε, όπως ανέφερε, και προσανέφερε μάλλον το επιτόκιο και τα συνεφή έξοδα φακέλου ανάλογα με την τράπεζα. Με την προσφερόμενη μόχλευση που προανέφερα, που το είναι το 5 είναι το ελάχιστο, τα 80 εκατομμύρια συν τα 20 που έχουμε πάρει από το Junger Plan, το EFSI, μπορούμε να διοχετεύσουμε, να χρηματοδοτήσουμε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις σχεδόν με δάνεια 480 εκατομμυρίων ευρώ. Για περισσότερες βέβαια πληροφορίες θα έλεγα να απευθυνθείτε στις τράπεζες που συμμετέχουν, όπως είναι η Procredit, η Συνδυαστική Τράπεζα Θεσσαλίας, η Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα βεβαίως, η Συνδυαστική Τράπεζα της Καρδίτσας, η Eurobank, η Εθνική, όπως είπαμε, και η Παγκρέτα. Έχω κάποια στοιχεία, μόνο λες είναι τα ίδια που σας είπε και ο κ. Αποστολόπουλος, μέχρι με unofficial νούμερα 30 Σεπτεμβρίου, το Ταμείο έχει ήδη δώσει 258 δάνεια σε 249 επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν, που βοηθούν, υποστηρίζουν 2.740 συνανθρώπους μας. Έχουν γίνει commitment, δηλαδή έχουν συμβασοποιηθεί συμβάσεις δανείων ύψους 16 εκατομμυρίων και έχουν εκταμιευτεί μέχρι στιγμής 10,2 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, agriculture και foster και fishing είναι το νούμερο ένα που χρηματοδοτούμε.
Να πω ότι ο μέσος όρος των δανείων, ναι, μεν είναι μικρός, αναμένα με πολύ μεγαλύτερο, είναι τα 60 χιλιάρικα. Το μικρότερο είναι και κάτω των 25, γιατί εξάλλου το μήνυμο ποσό που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε είναι 10.000 έως 5 εκατομμύρια. Και όπως βλέπετε, έχουμε αρκετά ένα καλό νούμερο νέων γεωργών που συμμετέχουν. Αυτό που σίγουρα θα βοηθήσει και το προϊόν μας είναι οι πρόσφατες αποφάσεις του Επενδυτικού Συμβουλίου του Ταμείου, που επιτέλους μπορούμε λόγω του COVID να παρέχει επιπλέον αυτόνομο δάνειο κεφάλαιο κίνησης 200.000 ευρώ, όπως προανέφεραν και οι προλαλήσεις, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα επενδυτικό πλάνο, δεν συνδέεται με μια επένδυση, απλά να μην ξεπερνάει τις 200.000. Απλά με μια απλή αίτηση στο Πουσκουέ μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία του δανείου σας. Έχω κάποια μικρά στοιχεία να σας αναφέρω, ότι έχουμε 9 προγράμματα σε 6 χώρες. Σίγουρα διαχειριζόμαστε σήμερα 1,1 δις που μπορούμε να προσφέρουμε σχεδόν 6,5 δισεκατομμύρια δάνεια σε αγροτικές επιχειρήσεις. Σε όλο το φάσμα του EIF έχουμε δώσει σχεδόν 20, έχουμε βοηθήσει στην πρόσβαση χρηματοδότηση, να το λέω πιο σωστά, 20 δισεκατομμυρίων σε όλες τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιχειρήσεις, και ευελπιστούμε και στην Ελλάδα οι Έλληνες αγρότες να ακολουθήσουν αυτό το πολύ χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Σας ευχαριστώ.